Ημιτός ο Θεός μου πάντοτε, νίκαι και ηθίσου σε αιώνους των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθη και τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίες ημών, εν εκείν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Εθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη ενέγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και δύναμη και δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Με τα πνευμάτων δικαίων και τελειωμένων, τα ψυχα στα δούλα σου σώτερον άπαψον. Φιλάτων αυτά στη μακαρία ζωή την παρέση φιλάνθρωπε. Εις την κατάπαυση σου Κύριε, όπου πάντες οι Άγιοι σου αναπαύονται ανάπαυσον και τα ψυχάς των δούλων σου, ότι μόνος υπάρχεις αθάνατος. Του ξεπατρή και Υιό και Αγίου Πνεύματις, ή ο Θεός ή μόνο κατά βάσης άδει. Κοιτάς ο δύνας λύσας, το πεπαιδημένον αυτό και τα ψυχάς των δούλων σου σώτερον άπαυσον. Και νικαίαοι και εις τους αιώνας των αιώνων να μην ημών. Μόνοι αγνοί και άχραντος Παρθένος, η Θεόνα βράστος κι ίσαλασσα, πρέσβευε υπέρ του σωθήνε τας ψυχάς των δούλων σου. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλείο σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεόμεθα υπέρ να πάψω στον κομμάτι και κυβημένο δούλο του Θεού Δημητρίου Ιερέου, Θεοδόρου Πρινδρίου Αλεξάνδρου Ιωάννου Αποστόλου Νικολά, Τριάντα Φίλου, Ναούμ Βασιλείου Νήσιν Αθανασίου Αριστίδη, Παραλάμπου Μέθοδιου Κυπέρπους, Κορεδίν από το Παρτιμέρι με ακούσιόντα και ακούσιόν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Κύριος ο Θεός μου, τάξη τα ψυχάς αυτών εθαϊδή και να πάγονται τα έλεη του Θεού του Βασιλεία των Ρώνων και άφησε από τον ομαρτιών παρά Χριστό το θανάτο Βασιλεία του ημών επισώμεθα. Παράσχου Κύριε. Κύριε Δεϊθόμεν. Κύριε Λέησον. Θεός του πνευμάτων και βάσης αυτούς το θάνατο καταπατήσα το δεδιάβρο καταργήσα το εκτοπέδος του Δερισάντος από το ίδιο ενάμοντα με τα ψυχά του Μητσιδεγάνα Δούλος Δημητρίου Ιερέως Θεοδόρου Γρηγορίου Αλεξάνδρου Ιωάννου Αποστόλου Νικολάου Τριανταφύλλου Ναούμ Βασιλείου Νήσιμα Θανασίων Αριστείδη Χαραλάμου Μεθοδίου Εντόπου Φωτεινών Εντόπου Κλωρέτου Παναψήξεως Ένθα Πέδρα Δίνη και Στεναγμός Ανομάρτημα παρακτώ πρακτένε λόγο ή έργο διενείς αγαπώ και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον ότι πιέστη άνθρωπος σου ζήσετε εκεί που αμαρτής ή γαρμός εκτός αμαρτής υπάρχεις η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον νέο και ο λόγος σου αλήθεια. Κύριε Δεϊθόμεν, Κύριε Λέησον, εσύ ανάστες ζωή και ανάποστο και κοιμημένο δούλος, Δημητρίου Ιερέως Θεοδόρου Γρηγορίου Αλεξάνδρου Ιωάννου Αποστόλου Νικολάου Τριάντα Φίλου, Ναούμ Βασιλείου Νήσιμα Αθανασίου Αριστείδη Χαραλάμου Μεθοδίου Χριστέω Θεός ημών, συνόξα να πέμψουν τον Άρχος του Πατρί του Παναγίου και αγαθό του Ποιος Πνεύματι νίκαιε, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αιωνία σας ημνήν εξομεγάστη και εμείς τα αδελφοί μου. Αιωνία σας ημνήν εξομεγάστη και εμείς τα αδελφοί μου. Αιωνία σας ημνήν εξομεγάστη και εμείς τα αδελφοί μου. Thank you.
Υπόλοιπον των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Της ημέρας, από τον πρώην Αντιπρόεδρο του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλόρινας Αριστοτέλης, κύριο Βασίλη Άδωνη. Σεβαστές αρχές, ευλαβείς προσκυνητές. 81 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τα δραματικά γεγονότα που συνέβησαν στην περιοχή μας, που έζησε η Ελλάδα και η Φίλιος και στιγμάτισαν το δικό μας σύνολο. Γεγονότα που τιμούμε σήμερα, γιατί δεν έχουμε δικαίωμα στη λύση. Το οφείλουμε στα αθώα θύματα των γεγονότων, αλλά και απέναντι στην ιστορία και στο μέλλον μας. Τελούμε σταθερά την ετήσια επιμνημόσυνη δέηση για να ζούμε την ιστορία αυτού του τόπου. Τέτοιες μέρες, 1943, η Φλόρινα αντίκρισε ένα απάνθρωπο και ανατριχιαστικό θέαμα. Όμοιό του δεν είχε ξαναπαρουσιαστεί σε ολόκληρη τη χώρα και βίωσε μία πρωτόγονη βαρβαρότητα. Την έσχατη απαξίωση της ανθρώπινης ύπαρξης με τον απαχωνισμό σε κοινό ικρίωμα 15 αθώων Ελλήνων πολιτών από τα γερμανικά και όχι μόνο στρατεύματα κατοχής. Ένα θέαμα που τα θηρία που το υλοποίησαν φρόντισαν να το αποθανατήσουν ως ένδειξη περηφάνειας. Η φωτογραφία των 15 εκτελεστέντων δεν είναι η μόνη όπου οι εκτελεστές φρόντισαν να επιδείξουν τα κατορθώματά τους. Φωτογράφιζαν τα πρόσωπα των νεκρών απαξιώνοντας το ανθρώπινο είδος. Μια επίδειξη δύναμης των όπλων απέναντι σε ανυποψία στα θύματα με σκοπό να καταστήλουν την αντίσταση του λαού μας, επιβαρύνοντας τον ήδη βαρύ φόρο αίματος που πλήρωνε η χώρα μας. Κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά και την γερμανοϊταλική και βουλγάρικη κατοχή. Μια άναντρη πράξη που όμοιά της μόνο στα μαύρα χρόνια του Μεσαίου να μπορούμε να συναντήσουμε. Εωρούμενη σωρή ανθρώπων επί τρεις μέρες. Σύμφωνα με το ιστορικό του ομαδικού απαγωνισμού, την Κυριακή στις 8 Αυγούστου, ένα γερμανικό αυτοκίνητο του Λόγου Σφαγής Ζώων Φλόρινας με τρεις Γερμανούς, ένας εκ των οποίων ήταν ο σφάχτης, ένας εφοριακός υπάλληλος, επιλέγησαν ως στόχος αντιστασιακής ομάδας από το χωριό Κάτω Κλινέ. Κατά την ενέδρα της επιχείρησης, εδώ στην Κλατοράκη, σκοτώνεται ο ένας Γερμανός στρατιώτης, ο σφαγέας, και τραυματίζονται ελαφρά οι άλλοι δύο, οι οποίοι μαζί με τον υπάλληλο Παπαδόπουλο εχμαλωτίζονται και μεταφέρονται στα βουνά της Κλατοράκης. Ο Παναγιώτης Παπάς, πρόεδρος της κοινότητας, ενημερώνει τον τότε νομάρχη Κωνσταντίνο Γκόνη, φοβούμενος τα αντίπεινα των Γερμανών ότι θα είναι κατά της κοινότητάς του. Ο νομάρχης ενημερώνει το Φλωραρχείο, το οποίο στη συνέχεια διατάζει τη λήψη αντιπίνων προς σοφρονισμό των κατοίκων. Επιτρέψτε μου να αναγνώσω τα γεγονότα όπως τα έζησε ο τότε νομάρχης Κωνσταντίνος Γκόνης σε ένα σύγγραμμά του που βρέθηκε, παραδόθηκε και διατηρείται στο ιστορικό αρχείο του Συλλόγου μας. Με το γεγονός αυτό εδίδεται πρώτη τάξης ευκαιρία στη βουλγάρικη προπαγάνδα να χτυπήσει βαριά τον ελληνικό πληθυσμό. Εισήχθησαν από το γερμανό φλούραρχο όπως μεταξύ συλληφθισωμένων συμπεριληφθώσει οι κάτοχοι. Από Κλαδωράκη, Παναγιώτης Παπάς, ο πρόεδρος και πρώην Μακεδονομάχος. Από Κλινέ ο πρόεδρος και δύο άλλα πρόσωπα, από Αρμενοχώρη ο πρόεδρος Δερκούσης, από Αμοχώρη ο πρόεδρος Δαλάκης. Την πρωία της Κυριακής εστάρισαν προσύλληψη προκριθέντων προς Κλατοράχη ένας επιλοχίας και ένας διερμηνέας, παλιά όργανα του Φλουραρχείου, τα οποία εγνώριζαν πρόσωπα. Προς Αρμενοχώρη και Αμοχώρη έτερος επιλοχίας, άδεια αφηθέντος, εις το Φλουραρχείο, διότι και δεν είχε έρθει εις επαφή με όργανα διοίκησης των κοινοτήτων ώστε να τα γνωρίζει. Οι Γερμανοί, αφού κάλεσαν τον πρόεδρο στα σκάτω Κλινάς, ρώτησαν δια τα ονόματα.
όταν ρώτησαν τον Παναγιώτη Παπά, και αυτός απήντησε ότι ο Παπάς είναι ο ίδιος, οι δύο Γερμανοί αλληλοκοιτάχθηκαν, διότι αυτόν προσωπικώς τον εγνώρισαν ως πρόεδρο και δίγει το εκείνος που ειδοποίησε το φρουραρχείο για το έγκλημα. Ρώτησαν και τα δύο άλλα ονόματα, άκουσαν και αφότεροι είναι διδάσκαλοι, αλληλοκοιτάχθηκαν εκ νέου και αφού συνεννοήθηκαν και αντιλήφθησαν τη δολαιότητα των οργάνων της βουλγάρικης προπαγάνδας, παραιτήθηκαν από την εκτέλεση της διαταγής συλλήψεως. Το μεσημέρι της Δευτέρας, εντός του απογεύματος της Κυριακής έγινε νέα συνεδρία και απόφασης εξετελέστη μεταξύ 9 ώρας εσπερινής και 3 πρωινής, ώστε να μην δοθεί η ευκαιρία και χρόνος για αλλαγές. Εντός της νυχτός συνελήφθησαν ο ιερεύς της κοινότητας Σκοπιάς, Παπασταμουλής, οικογένειας Μακεδονομάχων, ο Θωμαίδης, μουσικός διευθυντής της χοροδίας του Αριστοτέλους και ορισμένα άτομα κρατούμενα εις τας φυλακάς για διάφορα αδικήματα. Την νέες δέος ύποπτη κομμουνιστέ, μεταξύ αυτών έφορος καπνού Πάζος, ο βοηθός αυτού, νομίζω και ο ταγματάρχης Μιχαήλ Δημητράκης και τους 3 τελευταίους, απέλυσε ο διερμηνέας Όσβαρ Πούσιμ, ο οποίος τους εγνώρισε προσωπικώς. Την Τρίτη ή Τέταρτη πρωινή ώρα της Δευτέρας έγινε το απαχωνισμός εις τον τόπο όπου έγινε το έγκλημα. Επικεφαλής της Δεκαπεντάδος ήταν ο ιερεύς Παπασταμπουλής. Την εκτέλεση απαχωνισμού επληροφορήθη την Πέμπτη πρωινή, ώστε ευρεθείς προτετελεσμένου ή το μάταια πάσα ενέργειά του. Ως το μεσημέρι της Δευτέρας, το νέο είχε διαδοθεί σε ολόκληρο το κάμπο της Φλόρινας. Παιδιά μετέφεραν τις φρικιαστικές εικόνες στους μεγαλύτερους. Για το φόβο των Γερμανών παρέμειναν στα ίδια. Οι ενέργειες συνδέσμων μεταξύ πολιτών και ανταρτών απελευθερώνονται οι Γερμανοί, οι εχμάλωτοι Γερμανοί, και δεν πραγματοποιείται η εκτέλεση και άλλων 35 αθώων πολιτών. Παρουσία των Γερμανών γίνεται η αποκαθήλωση και η ταφή του στο διπλανό χωράφι. Μέλος του Αριστοτέλη που δούλευε ως εργάτης κατά τη ταφή, αποσπά με κίνδυνο τη ζωή του τη θηλιά του μαέστρου και την παραδίδει μετά από χρόνια στον Αριστοτέλη. Η θηλιά τοποθετήθηκε σε ειδική θήκη. Για σειρά ετών η θήκη είχε εκτεθεί στο Μουσείο Στρατιωτικής Ιστορίας των Γερμανικών Ενόπλων Δυνάμεων στη Δρέσδη, σε έκθεση κειμελίων για τις θηριωδίες των Ναζί. Η αγώνη του μαέστρου μας και οι φωτογραφίες που τράβηξαν οι ίδιοι εκτελεστές κατά την πράξη τους διατηρούνται ως ιερά κειμήλια της τοπικής ιστορίας μας στο ιστορικό αρχείο του Συλλόγου. Το 1981, με εισφορές των μελών, ο Αριστοτέλης ανοίγειρε το μνημείο αυτό, καλλιτεχνική και συμβολική δημιουργία του συμπολίτη μας κυρίου Γρηγορίου Χατζηλάμπρου, οδοντιάτρου καλλιτέχνη και μέλος του Δουσού του Αριστοτέλη. Η ηδημένη αντιστραμμένη αγώνη που στοχεύει στην ουράνια δόξα και η στενή πύλη για τις οποίες τα θύματα διήλθαν στην αθανασία της ιστορίας. Σήμερα συγκεντρωνόμαστε εδώ όχι μόνο για να τιμήσουμε τα αθώα θύματα, όχι μόνο το μαέστρο, όχι μόνο τη χοροδία, όχι μόνο το σύλλογο, αλλά για αυτό που εκπροσωπούσα, τον αφελληνισμό της Μακεδονίας μας. Με την είσοδο στο Γερμανό, η εγκατελειμμένη από αρχές και εξουσίες Φλόρινα και την εγκατάσταση των συμμάχων Βουλγάρων σε αυτήν την αφελληνική προπαγάνδα οργίας. Η αντίσταση με όπλα ήταν δεδομένη. Όμως ποιος θα μπορούσε να αντιδράσει για τα πολιτιστικά ιδεώδη? Πώς εψυχώνονται οι αδύναμοι για να μετατρέπονται σε ψυχωμένους μαχητές? Πώς καλλιεργούνται οι συνειδήσεις που αντιστέκονται στην υποτέλεια και στις προσπάθειες αφανισμού? Πώς τονώνεται η εθνική αυτοπεποίθηση και η παλικαριά? Πώς διαμορφώνονται τα συστήματα αξιών? Ο Αριστοτέλης, ο μαέστρος, η χοροδία υπήρξαν οι πρότυπα φλωρινιώτικη πολιτιστική ασπίδα. 112 μέρες ήταν αρκετές στην
κατοχή για να γεννήσουν τον Αριστοτέλη. Η γρηγορότερη αντιστασιακή οργάνωση. Φανερά, με παρησία, διακήρυταν την ελληνικότητα της Φλόρινας, τραγουδώντας, ψάλλοντας, παρελάβνοντας τους κεντρικούς δρόμους, στα θέατρα και στις αυλές. Τραγουδούν οι νικητές στρατιώτες όταν πηγαίνουν στη μάχη. Αυτά δεν ήθελαν οι κατακτητές, τους εμψυχωμένους Έλληνες. Οι Βούλγαροι συγκατακτητές βρήκαν ευκαιρία με την εντολή εκτέλεσης αντιπίνων και στόχευαν τα θύματά τους. Στόχευσαν την Εκκλησία, το ελληνικό πνεύμα, την κρατική διοίκηση. Δεν ενδιαφέρονταν απλά για αντίπεινα. Φρόντιζαν να κλείσουν λογαριασμούς που δεν είχαν κλείσει στο Μακεδονικό Αγώνα. Σήμερα, 8 δεκαετίες μετά, η Ελλάδα δεν είναι αυτή του 1943. Είναι μια χώρα που αναζητά νέα ταυτότητα. Τότε ζητούμενο ήταν η ανάκτηση της ελευθερίας. Σήμερα θεωρούμε δεδομένη τη διατήρησή της. Το πραγματικό ζητούμενο σήμερα είναι η προάσπιση της εθνικής μας ταυτότητας. Η πολιτιστική μας καταξίωση, ο οικουμενικός χαρακτήρας του ελληνισμού που έχουμε επομιστεί να διαχειριστούμε αυτής της κληρονομιάς. Στη γενιά μας, στα παιδιά μας, στα εγγόνια μας, στους έχοντες ανάγκη τον ελληνικό πολιτισμό. Σήμερα το παραδοσιακό χάσμα των γενεών είναι όπου αυτοί που μεγάλωναν από τη μία μεριά, μεγαλώνοντας ηλικιακά, περνούσαν στην άλλη, δεν υπάρχει. Σήμερα μιλάμε για νέες γενιές. Μιλάμε για boomers, για Gen X, για millennials, για Gen Z. Σήμερα υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη για να κατακτήσουμε αυτές τις γενιές με τον οικουμενικό ελληνισμό, όπως μας το παρέδωσαν τα θύματα που σήμερα μνημονεύουν. Αιωνία του συμνήμη. Κατάθεση Στεφάνων για την Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας από τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη Αθανάσιο Τάσκα. Για τον Δήμο Φλόρινας, τον κύριο Πρόεδρο Μαραγκό Κωνσταντίνου, του Δημοτικού Συμβουλίου. Απογόνους συγγενείς των θυμάτων από την απόγονα του κυρίου Τσακίρη Νικολάου. Φιλεκπαιδευτικό Σύλλογο Φλόρινας του Αριστοτέλης από τον Πρόεδρο κύριο Κωνσταντίνο Ραπτόπουλο Χατζηστεφάνου. Ενός λεφτού σιγή και εθνικό σύνδεσμο.